Κοντά μας λοιπόν η κυρία Βούλα Κεχαγιά, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κυρία Κεχαγιά. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τώρα διανύουμε τα τελευταία μέτρα, έτσι κι αλλιώς που λέμε, της κούρσας μέχρι τις εκλογές. Μια εβδομάδα ακόμα. Μια εβδομάδα λέμε ακόμα. Είδαμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που τις προβάλαμε κι εμείς νωρίτερα. Σας δείχνουν μία έτσι, μία αλλιώς. Δηλαδή, μία βλέπουμε να σας έχει σε ένα καλό επίπεδο κανονικά στη δεύτερη θέση, εκεί που ήσασταν μέχρι τώρα. Μία όμως βλέπουμε μια απόλυτη ανατροπή. Και πάτε στην τρίτη θέση, σας περνάει κανονικά ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος πλασάρεται στη δεύτερη θέση καθαρά. Αυτή εδώ είναι της προράτα που βλέπετε τώρα. Ακριβώς, σας ανησυχούν αυτά τα μηνύματα? Κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλο, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι δεύτερος στις ευρωεκλογές που θα έχουμε την επόμενη Κυριακή. Μάλιστα. Μακάρι να ήμασταν πρώτοι. Mm-hmm. Τρίτη σε καμία περίπτωση. Πόσο κοντά στο στόχο? Αυτό είναι ευσεβής πόθη. Ποια είναι η εκτίμηση? Πόσο κοντά στο στόχο θα είστε? Στο στόχο, εγώ θα πω το αρχικό στόχο. Το στόχο των προηγούμενων εθνικών εκλογών. Το αν θα πάτε παραπάνω, θα το δείξει η κάλπη. Κοιτάξτε να δείτε. Ο στόχος που θα είναι η μείωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, που πιστεύουμε ότι θα είναι μεγάλη και υψηλή και θα καταγραφεί ένας κλειδονισμός στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Με την αύξηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Ξέρετε προσωπικά ότι... αποφεύγω να μιλάω με νούμερα. Σημαίνει, κύριε Οικονόμου, μία αλλαγή σελίδας. Δηλαδή, το 41% δεν θα είναι πλέον 41%. Δεν μιλάμε για απονομιμοποίηση μιας εκλεγμένης κυβέρνησης πέρυσι. Αλλά θα ήμασταν φεδροί αν ισχυριζόμασταν κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Θα λέμε όμως ότι θα έχει γκρεμιστεί και θα έχει τσακιστεί η ελαζονία του 41% της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη και με μία πιο ενισχυμένη αξιωματική αντιπολίτευση, που θα είναι και θα το δει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα αλλάξουν οι πολιτικοί σχέσεις. Θα μπει έτοιμα για εκλογές μετά από εσάς? Θα ακούσουμε, κοιτάξτε, δηλαδή, πάμε για εκλογές? Ακούστε, δεν μπορώ να ξέρω τι θα βγάλει η κάλπη. Μιλάμε πάντα με τα δημοσκοπικά δεδομένα και όχι με αυτά τα χθεσινά που εσείς το αποκαλέσατε ανατροπή. Και εγώ μηδιό ή ανθυπομηδιό. Μιλάμε με αυτά τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορώ να πω ότι θα υπάρξει ανάγκη ή μάλλον αίτημα για να φύγει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό το αίτημα όμως θα αποτυπωθεί στην κάλπη από τον ελληνικό λαό, ούτως ώστε να γίνει αναγκαιότητα και πράξη στις εθνικές εκλογές όποτε προκηρυχθούν. Εμένα μου κάνει εντύπωση και κάτι άλλο. Λέτε όλο αυτό το καιρό για αλαζονία του 41%. Ναι. Αυτό από πού προκύπτει? Δηλαδή, υπήρξε μια κυβέρνηση στις προηγούμενες εκλογές, η οποία εξελέγει με 41%, όχι από το πανέρι. Πήγε ο ελληνικός λαός και πίστηκε από την κυβέρνηση, η οποία είχε ξανακυβερνήσει όμως. Άρα σου λέει, είχε την αξιοπιστία του λαού και την επιβεβαίωση με το 41%. Και εσείς χαρακτηρίζετε το λαό αλαζονία του 41%. Και φυσικά είναι πολύ σεβαστή η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Ναι, αλλά το λέτε αλαζόνα. Άρα, γιατί το λέτε αυτό? Είναι άλλο τι ψηφίζει ο ελληνικός λαός, ο οποίος δεν σου δίνει λευκή επιταγή, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Οικονόμου. Σαφώς. Δεν σου λέει κάνε ό,τι θέλει σε μία τετραετία. Δεν σου λέει ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν είναι υπόλογοι απέναντι στην κοινωνία και ότι οι επιλογές τους δεν κρίνονται. Δηλαδή ότι θα κριθείς μόνο στο τέλος μίας τετραετίας. Όλοι κρινόμαστε. Κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι? Και ειδικά όσοι εκτιθέμεθα και έχουν αλαζονία, δημόσιο λόγο. Αλαζονία είναι η αίσθηση. Γιατί το είπε και χθες ο πρόεδρος σας συνέντευξη. Αλαζονία λέει τέλος 9 του μηνός. Βεβαίως, και δηλαδή θα υπάρξει τέλος στην αλαζονία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλαζονία είναι ότι δεν νιώθω την ανάγκη να απολογηθώ στον ελληνικό λαό για παραλήψεις μου. Δεν νιώθω την ανάγκη να ανακουφίσω τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία παρά μόνο τους λίγους και εκλεκτούς. Έχω την αίσθηση ότι μπορώ να τα ελέγχω όλα με την επικοινωνία που ασκώ και με τον κύριο Γκρίμπερκ, και θεωρώ ότι δεν έχω να δώσω καμία εξήγηση για το έγκλημα των Ντεμπών και τις συνεχείς αποκαλύψεις που έρχονται. Πιστεύω ότι το σκάνδαλο με τις διαρροές των προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών και την παράδοσή τους στη Νέα Δημοκρατία, που δείχνει ότι υπάρχει διασύνδεση κόμμα και πολιτεία και Υπουργείο αλληλένδετα, έτσι,
Δεν θέλω να δώσω καμία εξήγηση. Η κυρία Κεραμέως δεν αναφέρθηκε ποτέ σε αυτό το θέμα εδώ και τρεις μήνες που έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο. Και θεωρώ ότι τα 400.000 πρόστιμο που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, εσείς, όλα εγώ. Αυτά, λέτε, είναι σημάδια, γιατί απλώς έγινε ένα λαθάκι. Εγώ πάντως κάνει εντύπωση. Λοιπόν, αυτό είναι αλαζονία, κύριε. Επέλεξε να επιστρέψει το χαρακτήρα. Και η αλαζονία επίσης είναι, για να ολοκληρώσω, το ότι αρνούμε πεισματικά, γιατί αυτό είναι συνειδητή επιλογή μου, είναι πολιτική μου, δηλαδή της κυβέρνησης, να μειώσω τους έμεσους φόρους και να ανακοφίσω τον καταναλωτή, τον κάθε πολίτη που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Τα οικονομικά, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Οικονομικών με έναν καινούργιο όρο χθες στην οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βλέπω ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να επιστρέψει το χαρακτηρισμό περί αλαζονίας. Ναι. Λέγοντας ότι εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει εκλεγεί, δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ πουθενά. Δεν έχει περάσει από καμία διαδικασία. Υπάρχει μια εκλογή στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εσωτερική. Ναι. Και πριν καν εκλεγεί από κάπου, πριν καν αποκτήσει την νομιμοποίηση. Τη θεσμική νομιμοποίηση, βεβαίως. Πλασάρεται ως υποψήφιος αυτοδύναμος πρωθυπουργός. Και αποκαθιλώνει και αποστατεύει τον προηγούμενο πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματός του. Λέει ούτε για υπουργό δεν υπάρχει θέση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και επιλέγει να επιστρέψει τα Δεν λέει τα αυτό ζωνίες. Ούτε υπουργό, δεν υπάρχει θέση για τον κύριο Τσίπρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να τα βάλουμε σε μία σειρά. Και αυτό θα ήθελα να το διευκρινίσω. Έχετε δει κανέναν πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργό, να γίνεται υπουργό τη κυβέρνηση του διαδόχου του? Έχετε δει τον κύριο Κώστα Καραμαλή να γίνεται υπουργό τη κυβέρνηση? Όχι, αλλά δεν λες ότι δεν έχει και θέση. Όχι, μισό λεπτό. Δεν το λέει κανείς αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει 2-3 πρώην πρωθυπουργού. Έχετε δει. Του λέει κάθε φορά ότι του σέβεται και ότι μπορούν να έχουν το λόγο του και να λένε ότι δεν θα του απομειώσω προσβάλλοντάς το, κάνοντάς τον υπουργό. Αυτό δεν είναι το προφανές. Είδατε τον κύριο Σαμαρά να λαμβάνει υπουργό στην κυβέρνηση Μητσοτάκη? Το έχετε δει? Έχετε δει τον κύριο Σιμίτη να αναλαμβάνει έναν υποδέστερο ρόλο στο Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου? Όχι, και στο κοινάλι της κυρίας Γερματά, της ΑΕΜΣ, τον τιμά και πώς τον τιμά. Αυτό εξαρτάται. Τι λέει ο λόγος του? Τιμά. Ότι είναι ενεργός, συμπορευόμαστε όλοι μαζί. Αυτό δεν νομίζω. Είναι ενεργός στο Ινστιτούτο του. Όχι. Ένα λεπτό. Είπε, δεν είναι ενεργός βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας. Κυρία Χαγιά, είστε έμπειροι. Δεν είναι. Και παλιά δημοσιογράφος και αξιόλογοι. Εσείς θα βλέπατε τον Αλέξη Τσίπρα υπουργό, ένας άνθρωπος που χρημάτισε πρωθυπουργός και μάλιστα μιας πολύ πετυχημένης κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, τον έβλεπα αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Θα τον έβλεπα αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Η ερώτηση ήταν αν να προσφέρει την εμπειρία του. Δεν θα έλεγα πάντως έχει το Ινστιτούτο του. Εντάξει, καλά είμαστε. Και μου είπε ότι δεν θέλει να εμπλακεί. Κάπως έτσι. Ο πρόεδρος σας είπε ότι μου είπε, λέει, σε μένα ότι δεν τον ενδιαφέρει. Μετέφερε την άποψή του για όσα συζητούν μεταξύ τους. Μας είπε ότι συζητούν τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε τι λένε. Γιατί δεν πιστεύουμε τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά τον κύριο Κασελάκη, αλλά πιστεύουμε πάντα ό,τι πει ο κύριος Μητσοτάκης. Πιστεύουμε κάθε έναν που κατηγορεί τον κύριο Κασελάκη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τα ερμηνεύουμε αυτά ως τον απόλυτο ορθό λόγο, αλλά ό,τι λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, είναι υποαμφισβήτηση. Και ποτέ δεν έχει διαψευστεί. Να μας πείτε, σας παρακαλώ, μια κουβέντα, γιατί άνοιξε και ένας λογαριασμός από ό,τι είδαμε τώρα και μια κόντρα και με το ΚΚΕ, με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου σας στο Μουσείο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα. Και δήλωσε εκεί, τέλος πάντων, εμείς θα είμαστε συνεχιστές της παρακαταθήκης Μπελογιάννη κλπ. Είδαμε ένα εκνευρισμό έντονο από τον κύριο Κουτσούμπα να λέει ότι κάνετε παραχάραξη ιστορίας. Παραχάραξη και χαρακτήρισε απατεωνάκο τον πρόεδρο σας και τυχοδιοκτάκο. Και μάλιστα με αυτό το αναπαξιωτικό όρο. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί στέκουν τώρα σε κόμματα τα οποία είναι στην αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος. Το ΚΚΕ δεν μπορεί να μονοπολεί την ιστορία και δεν μπορεί να μονοπολεί και πρόσωπα. Και μάλιστα ιστορικά πρόσωπα, τα οποία είναι και υποσυζήτηση το πώς έχουν αντιμετωπιστεί από τον Περισσό. Ναι. Τις προηγούμενες δεκαετίες. Εντάξει, αυτά είναι ιστορικά γεγονότα και για να λύσει, όμως, πώς κουμπώνει
ο Μπελογιάννης. Πώς κουμπώνει ο Μπελογιάννης. Ένα λεπτό. Είστε συνεχιστές της παρακαταθήκης Μπελογιάννης. Στο υπόλοιπο αφήγημα του κυρίου Κασελάκη. Αυτό σας λένε. Σας λένε ότι εδώ υπάρχουν άλλο να πας στο μουσείο και εγώ έχω πάει και εσείς μπορείτε να πάτε και ο καθένας μπορεί να πάει στο μουσείο Μπελογιάννη. Να πω ότι θα είμαι συνεχιστής της παρακαταθήκης Μπελογιάννη. Γιατί. Γιατί. Φυσικά και είναι. Φυσικά και θα είμαστε. Θα είστε εσείς συνεχιστές του Μπελογιάννη. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις παρακαταθήκες, συνεχιστές του Μπελογιάννη. Πώς το παρουσιάζετε έτσι, κύριε Οικονόμου, εδώ πέρα μας βάζετε πολύ ωραία λόγια. Δεν πειράζει με αυτό. Η παρακαταθήκη, υπάρχουν αξίες, ιδέες, αγωνιστικά ιδεώδη, για τα οποία έδωσε μάχη ο Μπελογιάννης και εκτελέστηκε. Ένα λεπτό. Ποια είναι τα αγωνιστικά ιδεώδη. Όχι, άλλο λέω. Ποια από τα αγωνιστικά ιδεώδη του Μπελογιάννη θα υιοθετήσει, θα αφομοιώσει ο κύριο Κασελάκη. Την αγωνιστικότητα, την μάχη. Ξέρετε, η κοινωνία μετεξελίσσεται. Τότε ήμασταν σε μια άλλη εποχή. Τώρα η κοινωνία έχει άλλες ανάγκες. Οι ανάγκες της κοινωνίας είναι να μην υπάρχει εμφύλιος μέσα στη χώρα με τα σούπερ μάρκετ να γίνονται απόμακρα και απόξενα για το μέσο καταναλωτή. Με τη δικαιοσύνη να καθυστερεί να βγάλει αποφάσεις για κρίσιμες υποθέσεις. Με το να συγκαλύπτονται υποθέσεις όπως το έγκλημα των Τεμπών, με το να μπαζώνουμε την αλήθεια μετά από ένα μπάζωμα που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Λύνουμε εδώ, κυρία Κεχαγιά, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι που αξίζει να συνεχιστεί με βάση τις αξίες και την παρακαταθήκη του Μπελογιάννη. Καλημέρα, κυρία Κεχαγιά. Καλή σας μέρα, κυρία Κεχαγιά. Να είστε καλά.